Τα χερσαία σύνορα θα ανοίξουν και υπάρχουν ασφαλείς δίωδοι για τη διέλευση των ανθρώπινων ποταμιών που σχηματίζουν οι πρόσφυγες του πολέμου της Συρίας, αλλά και οι παράτυποι μετανάστες των ανατολικών χωρών. Μόνο όμως όταν θα υπάρξει η σωστή διαδικασία που θα φέρει εις πέρα στην ταυτοποίησή τους κατά την εισρωή τους από την γειτονική Τουρκία, υποστήριξε σε δηλώσεις του ο βουλευτής Εύρου ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Ρίζος. Τα χερσαία σύνορα θα ανοίξουν, υπάρχουν ασφαλείς δίωδοι. Υπάρχουν καστανιές, σπίθιο, γεμιστοί, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Θα ανοίξουν μόνο όταν θα έχουμε το πράσινο φως από τους γείτονες. Με την έννοια πια, η ταυτοποίηση πρέπει να γίνεται στη γείτονη χώρα και από εκεί και πέρα να περάνε τράνζιτο από εδώ οι πρόσφυγες. Για μας το κυρίαρχο, όπως το είχαμε δηλώσει από την πρώτη στιγμή, ήταν η ασφαλής διέλευση, να μην χάνεται κόσμος. Τελικά αυτό πιστοποιήθηκε και η διεισόμαση που λένε. Από τον κύριο Σλούτση και από διάφορους Ευρωπαίους συνεταίρους. Ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος συμπλήρωσε στη δήλωσή του αναφορικά με τη διέλευση των προσφύγων ότι η συνεργασία της Τουρκίας είναι βασική για την επίτευξη της ομαλής και ασφαλούς διέλευσης των ροών από τη χώρα μας. Πρέπει να σταματήσουν αυτές οι ανεξέλεγκτες μετακινήσεις προσφυγικές μέσα από τη θάλασσα με τους πνιγούς και με τα διάφορα που έχουμε. Και να έχουμε μια συντεταγμένη πορεία, να ξέρουμε ποιοι θα έρθουν με ασφαλή μέτρο, ταυτοποιημένοι, για να περάσουν από τη χώρα μας και να πάνε εκεί που θέλουν. Δεν βλέπω άλλη λύση εγώ. Δεν βλέπω να λύνει τελείως το πρόβλημα αν δεν έχει τη συνεργασία της γειτονικής χώρας, αφού από εκεί ξεκινάνε. Είναι κάπου θα είναι οξύμορο το σχήμα. Η χώρα, η διάμεση χώρα, η χώρα τράνζιτ όπως είναι η Ελλάδα, να έχει όλα αυτά τα βάρη. Ενώ ουσιαστικά η εκκίνηση γίνεται από την Τουρκία. Ο κύριος Ρίζος τέλος σχολίασε λακωνικά και το κατά πόσο εμφανίζονται πρόθυμοι οι γείτονες να συνεισφέρουν για την άρτια διαχείριση των προσφυγικών ροών και τη μετακίνησή τους προς τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Προθυμότητα συνδυάζεται πολλές φορές με διάφορες, έχει διάφορες παράγοντες που οδηγούν στη συνεργασιμότητα.